Το θεματάκι αυτό είναι σχετικά εύκολο και θα πρέπει να το έχουμε βγάλει σωστά. Μας δίνει μια γλώσσα η οποία είναι Ellison U, ανήκει στο 01 άστρο. Και μας λέει στη συνέχεια ότι η U περιέχει, λέει, ακριβώς δύο μηδενικά, το ένα από τα οποία είναι δεύτερο ή προτελευταίο στη U. Εντάξει. Και η οποία μας λέει αμέσως μετά ότι είναι και η ένωση δύο γλωσσών. Το οποίο και να μην μας το λέει πρέπει να το καταλαβαίνουμε και μόνοι μας, γιατί εδώ πέρα έχει το ίδιο ζευτικό. Και άρα λοιπόν, ακόμα και αν μας ζητούσε κατευθείαν την κανονική έκφραση, πρέπει να σκεφτούμε με τον τρόπο αυτό. Δηλαδή, στην ουσία, μια υπόδειξη μας δίνει, θέλει να μας βοηθήσει εδώ. Και μας λέει ότι έχουμε δύο περιπτώσεις γλωσσών. Η μία περίπτωση είναι η γλώσσα Ελένα, όπου η Ελένα είναι ότι περιέχει ακριβώς δύο μηδενικά, το ένα από τα οποία είναι δεύτερο στη γιου. Και εδώ πέρα θα φτιάξουμε την πρώτη κανονική έκφραση. Και μας το λέει αμέσως μετά έτσι, να φτιάξουμε κανονική έκφραση για το Ελένα, το L2 και για την L. Άρα λοιπόν θα πάμε να φτιάξουμε πρώτα την αρένα, η οποία αρένα θα είναι ότι έχει δύο μηδενικά, εκ των οποίων το ένα είναι στη δεύτερη θέση. Από εδώ και κάτω μπορεί να έχει ότι γουστάρει, έτσι. Και αμέσως μετά να φτιάξουμε και μια κανονική έκφραση για την R2, που είναι η δεύτερη περίπτωση, που η δεύτερη περίπτωση είναι το προτελευταίο να είναι μηδενικό, και από εδώ και πέρα αριστερά δηλαδή πια μπορεί να έχει ότι γουστάρει. Και έτσι θα σκεφτόμαστε κι εμείς, δηλαδή θα φτιάχναμε πρώτα την αρένα, μετά θα φτιάχναμε την R2, και αφού η γλώσσα είναι η ένωση των δύο γλωσσών, η κλειστότητα πάνω στην ένωση, μας λέει ότι μπορούμε να φτιάξουμε μια κανονική έκφραση και για τα δύο, πώς, βάζοντας ένα και ανάμεσα στις δύο κανονικές εκφράσεις. Πάμε λοιπόν να δουλέψουμε τις δύο κανονικές εκφράσεις, να ξεκινήσουμε πρώτα με την αρένα, η οποία αρένα είναι για τη γλώσσα Ελένα, όπως είπαμε ότι θα βάλω στη δεύτερη θέση ένα μηδενικό. Και τώρα η δεύτερη θέση είναι δεσμευτική, με υπό ποια έννοια ότι εδώ δεν μπορεί να μπει αστεράκι πρακτικά, έτσι. Δηλαδή, αν τολμήσει και βάλει εκεί πέρα αστεράκι, το αστεράκι βάζει όσα σύμβολα γουστάρει. Άρα λοιπόν δεν θα έχει εξασφαλίσει ότι το μηδενικό είναι στη δεύτερη θέση. Άρα λοιπόν εδώ μπορούμε να έχουμε ή το 0 ή το 1, ένα από τα δύο. Και πρέπει να είναι ακριβώς ένα σύμβολο, προσοχή. Άρα λοιπόν εδώ πέρα καταλάβαμε ότι έχουμε δύο υποπεριπτώσεις. Η μία υποπερίπτωση είναι να έχουμε μηδενικό στην πρώτη θέση, άρα έχουμε 0-0. Και αμέσως μετά στο τέλος τώρα μπορούμε να τσοντάρουμε, αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε όμως και άλλο μηδενικό, γιατί μας λέει ότι περιέχει ακριβώς δύο μηδενικά. Συνεπώς θα πάμε να βάλουμε όσους γουστάρουμε, εντάξει. Συνεπώς αυτό είναι το ένα κομμάτι της κανονικής έκφρασης, 0-0-1 αστεράκι. Αμέσως μετά έχουμε το δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι ότι στην πρώτη θέση θα έχουμε άσο. Αν έχουμε άσο, λοιπόν, εδώ θα έχουμε μηδενικό. Και τώρα, προσοχή, για την ώρα έχουμε βάλει μόνο ένα μηδενικό. Πρέπει να βάλουμε και ένα δεύτερο. Το δεύτερο μηδενικό θα μπει στο δεξί κομμάτι αυτό εδώ. Και τώρα, αριστερά και δεξιά του μηδενικού, για να καλύψουμε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να βάλουμε όσους άσους γουστάρουμε. Έτσι. Συνεπώς, προκύπτει αυτή εδώ η κανονική έκφραση. Λοιπόν, αυτά τα δύο τώρα θα τα ενώσουμε με και. Είναι δύο περιπτώσεις αναφορικά με τη γλώσσα Ελένα. 0-0-1 αστεράκι, λοιπόν, και 1-0-1 αστεράκι. 0-1 αστεράκι. Αυτά, και αυτή είναι η γλώσσα Ελένα. Συνεχίζουμε αμέσως μετά και πάμε στην R2, όπου τώρα μπήκαμε στο συλλογισμό, έτσι να πάμε να το κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Έχουμε ότι η πρώτη τελευταία θέση έχει μηδενικό, άρα θα πάρουμε δύο περιπτώσεις τώρα για την τελευταία θέση, εντάξει. Αν στην τελευταία θέση έχουμε μηδενικό, τότε έχουμε 0-0 στο τέλος συμβόλου σειράς και μπορούμε να τσοντάρουμε εξ αριστερών με όσους άσους θέλουμε. Αν στην τελευταία θέση τώρα έχουμε άσο, τότε επίσης θα πρέπει να έχουμε άλλο ένα μηδενικό και αριστερά και δεξιά αυτού του μηδενικού πρέπει να βάλουμε όσους άσους γουστάρουμε. Και έτσι λοιπόν προκύπτει αυτή εδώ η κανονική έκφραση. Ένα αστεράκι 0, ένα αστεράκι 0-1. Και να την μαζέψουμε κιόλας, είναι η ένα αστεράκι 0-0 και ένα αστεράκι 0, ένα αστεράκι 0-1. Αυτές είναι οι δύο κανονικές εκφράσεις και τώρα πολύ μεγάλη χαρά, διότι για να φτιάξουμε την κανονική έκφραση της R, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να τσιμπήσουμε αυτά τα δύο που έχουμε φτιάξει και να τα κομπανίσουμε με ένα και με στη μέση. 1-0-1 αστεράκι 0-1 αστεράκι είναι το ένα κολοκύθι και χώνω και άλλο ένα, στο οποίο βάζω ένα αστεράκι 0-0 και ένα αστεράκι 0-1 αστεράκι 0-1. Η παρένθεση που έχω βάλει είναι καταχρηστική, δεν είναι περιττή δηλαδή. Παρ' όλα αυτά την έχω βάλει για να τονίσουμε το γεγονός ότι έχουμε χρησιμοποιήσει τον αλγόριθμο της κλειστότητας της ένωσης και η κανονική μας έκφραση πλέον είναι ολοκληρωμένη.